στην Κύπρο τον φίλο Υπουργού Εξωτερικών Νίκον Δένδια και τους συνεργάτες του μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών και του συνεχούς συντονισμού που υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Η επίσκεψη του φίλου Νίκου στην Κύπρο, την επομένη της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου και των προκλητικών εξαγγελιών που έγιναν στο πλαίσιο της, ειδικά σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, είναι εξόχως σημαντική. Και ανάμεσα σε άλλα μηνύματα υπάρχουν συγκεκριμένα μηνύματα, συγκεκριμένες αποφάσεις που λήφθηκαν και θα κατευθυνθούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Νίκο και μέσω του Νίκου την ελληνική κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη στις ουσιαστικές μας προσπάθειες για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, των τουρκικών τετελεσμένων, αλλά και για την βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθειά μας για επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η επανάρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, τα τετελεσμένα που ανακοινώθηκαν χθες από τον Τούρκο Πρόεδρο, στόχο έχουν να προωθήσουν μια άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού, τη λύση των δύο κρατών, που σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ούτε φυσικά από εμάς, αλλά ούτε και από την διεθνή κοινότητα. Από χθες είχαμε ένα σημαντικό αριθμό επαφών σε διάφορα επίπεδα για το θέμα των προκλητικών δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα. Έχουν τη σημασία τους, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, οι δημόσιες ξεκάθαρες αντιδράσεις από μέρους της διεθνής κοινότητας, των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από γειτονικά κράτη, από εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι επαφές συνεχίζονται τόσο από μένα όσο και από τον Νίκο, ειδικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έχουν αρνητικό, όπως είπα προηγουμένως, αντίκτυπο στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών. Και σίγουρα οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να αντιστραφούν. Όπως γνωρίζετε, αργότερα σήμερα, στις 5 ώρα Κύπρου, το θέμα αυτό θα απασχολήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που συναντάται για να συζητήσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τις καλές υπηρεσίες και για την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης, μετά από επίσημη προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, είχε αποσταλεί σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα γίνει συζήτηση και ευελπιστούμε ότι θα δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Άγκυρα. Με τον Νίκο είχαμε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με τις ενέργειές μας και τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε χθες μια πρώτη αντίδραση, δημόσια αντίδραση από πλευράς του κυρίου Μπορέλ. Είχαμε σήμερα κάποιες αντιδράσεις από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευελπιστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά. Και το πιο σημαντικό, η αντίδρασή της θα έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο αν η Τουρκία προχωρήσει με περαιτέρω τετελεσμένα, αλλά και η αναζωογόνηση της προοπτικής επανέναρξης των συνομιλιών, που για μας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι για να καταστεί αυτό δυνατό, τα μηνύματα και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να μην αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνίας από πλευράς Τουρκίας. Φίλες και φίλοι, οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες. Από δικής μας πλευράς θέλω να διαβεβαιώσω ότι με απόλυτη σοβαρότητα
συνέπεια και αποφασιστικότητα. Εργαζόμαστε προς το διτό στόχο, δηλαδή την ανατροπή των τετελεσμένων από πλευράς Τουρκίας, αλλά και την δημιουργία προοπτικών, ουσιαστικών προοπτικών, για να επαναρχίσει ένας διάλογος ο οποίος θα έχει πραγματικές προοπτικές θετικής κατάληξης. Αυτούς τους δύο στόχους εργαζόμαστε από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση, με τον φίλο Νίκο, και οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας για το πώς θα εξελιχθούν οι προσπάθειές μας. Αγαπητέ Νίκο, σε καλωσορίζω και πάλι στην Κύπρο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Αγαπητέ μου Νίκο, η παρουσία μου εδώ σήμερα συμβολίζει την δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να σταθεί στο πλάι της κυπριακής κυβέρνησης και να σταθεί στο πλάι του κυπριακού λαού. Και επίσης να σταθεί στο πλάι της διεθνούς νομιμότητας. Αυτό είναι που θα τονίσω και στη συνάντηση που θα έχω αργότερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, καθώς επίσης και με το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμοχώστου. Κυρίες και κύριοι, ο Ατήλας κινήθηκε πάλι. Οι χθεσινές εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα, να ενταφιάσουν μία και καλή την προοπτική επανένωσης της Κύπρου. Καταδικάζουμε απόλυτα τις παράνομες τουρκικές ενέργειες. Καταπατούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αγνοούν επιδεικτικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς, από την δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε σταθερά τις κοινές προσπάθειες για να μπορέσουμε να λυθεί το Κυπριακό στο γνωστό πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Η παρανομία δεν αποτελεί δίκαιο. Η παραβίαση, το λέμε καθαρά στην τουρκική πλευρά, δεν παράγει δικαιώματα. Αυτό το τόνισα ήδη στους συνομιλητές μου και χθες και σήμερα, στους ομολόγους μου του Ισραήλ και της Γαλλίας και την Αμερικανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών. Η Τουρκία προέβησε μια νέα μεγάλη παρανομία στα Βαρόσα. Η παρανομία αυτή προστίθεται στην πλούσια τουρκική συλλογή παρανομιών. Επιβεβαιώνει τις τουρκικές προθέσεις, που δεν είναι άλλες από την επέκταση της κατοχής στην Κύπρο, την εδραίωση μιας νεοοθωμανικής ηγεμονίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι αρνητικές και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο μόνο εδώ, στην Κύπρο. Δημιουργούν άλλο ένα μεγάλο ρήγμα στην περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα. Οι παράνομες στρατιωτικές βάσεις στα κατεχόμενα στη Βόρεια Κύπρο είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη και το λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όσο η Τουρκία συνεχίζει να παρανομεί στην Κύπρο. Αυτά άλλωστε δεν τα λέμε εμείς. Περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σκοπός μας σήμερα, μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο, είναι να συντονίσουμε τα επόμενα βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε όλα τα διεθνή πλαίσια και φόρα. Η τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Η απάντησή μας, όπως πάντα, θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στις αξίες που μας διέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Έλληνα, ομολογό του, τον Νίκο Δένδια.